παίρνει το screen, θα σουτάρει για τρεις, μέσα. Ο Βασίλης ο Κούνας μειώνει, τελικά για δύο το σουτ, 11-19. Ο Τουρέ στην τελευταία φάση του 10 λεπτού σουτάρει airball, ο Ιερονιμίδης ο rebound, δεν θα προλάβει να κάνει κάτι, αυτό θα είναι το σκορ. Παλάλας, Πέτροβιτς για τρεις, μέσα, 18-25. Μπέικερ, ασουτάρει για τρεις, ευστοχή, 21-27. Ο Μπέικερ, ο οποίος ήταν... Γίψον αξιωμακάριστος για τρεις, ευστοχή. Ο Γίψον, ο οποίος είναι τρομερός σουτέρ, 22-30. Αλλά η μπάλα είναι σε κέντρο των παιδών του Αποέλ με τον Κούνα. Να σηκώνεται αστοχή, follow κάρτα από τον Φίλτς. Απίστευτος ο Φίλτς, 27-30. Να επιστρέψει η παίκτης από έλεξη, τη ΣΑΕΚ έτσι σταματάνε. Ωραία ο Φίλτς, ο οποίος σε μαρκάρεται, καρφώνει την μπάλα, 33-30. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή του αγώνα, κύριε Κλέσο, ότι έπρεπε η μπάλα να περάσει στον ραβιστό από πλευράς από έλεξη. Στον Τουρέν κλέβει, το Σιζόπουλο, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 33-36, το συν 3 η ΑΕΚ. Ο Γιούμψον πιέζεται από τον Κούνα, Πέτροβιτς σε Μακάρισον για τρεις, θα ευστοχίσει, 33-42, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Πέτρο. Ο Γκάρι θέλει να βρει τον Φίλτς, ο Παντελή θα κλέψει, ευθυνδιασμός, εύκολο καλάθι για τον Ιάκωβο Παντελή. Θέλει να πάρει τον Ιάκωβο, θα κλέψει ο Γιούμψον, σταματάει για τρεις ο Γιούμψον και ευστοχή, το ξαναείπα προηγουμένως, φωνιάς ο Γιούμψον από την γραμμή των τυπικών του, υπάρχει time out. Πάμε σε break. Τάσιτς για τρεις. Μέσα. Τουρέν από τη γωνία σου τα για τρεις και φτωχή. 58-69. Πολύ ευστοχή σήμερα. Ξανά ο Πέτροβιτς στη γωνία τον Τουρέν. Ο Γίψον είναι, ο οποίος ευστοχή ακόμα μία φορά. 58-71. Ο Κούνας, ο Μπέικερ, ξανά ο Κούνας σουτάρει για τρεις και ψοχή. Κάνει προσπαθία κατά το drive, πάρα στο γονέα ο Παντελή που κάνει ωραία προσποίηση, αστοχή, το follow από τον Γίψον, ο οποίος κάνει το 72-78. Σουτάρει για τρεις, αστοχή, rebound από τον Γίψον επιθετικό, είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε, 78-80. Αυτή είναι άστοχη, rebound του Πέτροβιτς, γρήγορα η πάσα προς τον Σιζόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει εδώ το μάτς με αυτό το lay-up, 79-84 με 3 δευτερόλεπτα και 8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Γκάρι απλά θα σουτάρει για 3, στη λήξη του χρόνου και θα σοκίσει. 82-84 θα είναι το τελικό σκορ, η ομάδα της ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από το Λευκό.